Καλησπέρα. Είναι σήμερα 4 Απριλίου και σας καλωσορίζω στο Θέατρο της Δευτέρας. Τα δύο μέρη που θα σας παρουσιάσω αυτήν και την επόμενη Δευτέρα έχουν να κάνουν με τους παραμορφωτικούς καθρέφτες της εξουσίας στο θέατρο του 20ου αιώνα. Θα ασχοληθούμε δηλαδή θεατρικά έργα επιλεγμένα, τα οποία θρεφτίζουν, θα λέγαμε, τερατώδεις φιγούρες που κατέχουν θέσεις εξουσίας και εξαιτίας αυτής της θέσης τους τελικά παραμορφώνονται. Να καλησπερίσω και την Σοφία την Κατοπόδη και τον Γιώργο τον Γκράια. Καλησπέρα. Ξεκινήσουμε λοιπόν. Μισό λεπτό να ανοίξω και το βίντεο. Καλά, Σοφία, χαίρομαι πολύ. Γιώργο, χαίρομαι πολύ που είστε εδώ. Και βέβαια για όλους τους υπόλοιπους, σας ευχαριστώ πολύ. Να πω εδώ ότι η έρευνα που έχει γίνει για τη σημερινή παρουσίαση, καθώς και την παρουσίαση της επόμενης Δευτέρας, αποτελεί κομμάτι της έρευνας που έκανα για τη διδακτορική μου διατριβή, γιατί είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μελετώντας λοιπόν τα θεατρικά έργα του 20ου αιώνα, παρατηρούμε μια τάση των συγγραφέων να παρουσιάζουν δυσμορφούς και τερατώδεις όσους κατέχουν θέσεις εξουσίας, διαπράττουν εγκλήματα και ασκούν βία. Οι τερατώδεις φιγούρες που εντοπίζονται στα θεατρικά έργα αυτά λειτουργούν ως φετεριστές της εξουσίας ή ως όργανα που την υπηρετούν και περιορίζουν τη δράση τους σε εγωιστικές και υγιείς συναλλαγές εις βάρος των ασθενέστερων, απολαμβάνοντας τη δύναμή τους. Η τερατώδης όψη των ισχυρών ενισχύει την έννοια του κακού που ποτέ δεν εξαλείφεται. Οι ισχυροί αποδεικνύουν με τις πράξεις τους ότι το ηθικό κακό που προξενούν αποβλέπει στην προσωπική τους κυριαρχική επιβολή και ειδονή. Οι σφαριστές του πλούτου και της εξουσίας αποκτηνώνονται με το πέρασμα του χρόνου σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επιδιώκουν να αυξάνουν τη δύναμή τους όλο ένα και περισσότερο. Ας λοιπόν με τι θα ασχοληθούμε στη σημερινή παρουσίαση. Το τερατώδες συνδέεται με την εμπειρία του εγκόσμιου κακού και συνακόλουθα με τη βία, την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας, στις οποίες επιδίδονται οι ισχυροί, προκειμένου να πετύχουν ή να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Η ουσίασή μας, λοιπόν, ξεκινά από τον προσδιορισμό της έννοιας του τερατώδους και συνέχεια της έννοιας του κακού. Θα ακολουθήσει η προσέγγιση του τερατώδους μέσα από τα θεατρικά έργα «Η Μπι Τύρανος» του Ζαρί, «Ξεφάντωμα στην κόλαση» του Γκέλτροντ, «Μαρουσάλας» του Γκολ και «Κάκος» του Σβάρτς. Να πω εδώ ότι τα τέρατα υπήρξαν ανέκαθεν ένα σημαντικό κομμάτι της κουλτούρας κάθε λαού, αποτελούσαν κάποιο σύμβολο ή κάποια ένδειξη για ένα σπουδαίο γεγονός ήδη από τα αρχαία χρόνια. Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως πληροφορούμαστε και από τον Αριστοτέλη, κάθε αφύσικο όν το αποκαλούσαν τέρας και θεωρούσαν ότι αποτελεί προειδοποίηση ή ιονό. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τον όρο «μόνστρα» για να δηλώσουν τα θεϊκά σημάδια. Στον Μεσαίωνα, η χριστιανική θρησκεία συνέδεσε τα τέρατα με το θεϊκό στοιχείο. Και αργότερα, ο όρος απέκτησε κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις. Όλα αυτά είχαν τον αντίκτυπό τους και στην τέχνη. Η τέχνη ανά τους αιώνες συχνά απεικονίζει τερατώδεις φιγούρες που πέρα από την τρομακτική τους όψη εκφράζουν κάτι βαθύτερο για την εποχή τους.
αντίληψη ότι τα τέρατα στην τέχνη χρησιμοποιούνται για να αποκαλύψουν κάτι σημαντικό, ισχύει μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικό σε μία έκθεση τέχνης που έγινε το 2001-2002 με θέμα τα τέρατα. Ο τίτλος ήταν «Monsters Here and Now». Η Τζένιφερ Ρούχρεϊν, με αφορμή αυτή την έκθεση έργων τέχνης, που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Κόρδοβας, υποστήριξε ότι οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τα τέρατα για να εκφράσουν τους φόβους και τις αγωνίες τους. Φόβους για τη γενετική και βιολογική μας εξέλιξη. Τα τέρατά τους μας προειδοποιούν για το μέλλον του πλανήτη. Έχουν τυφλωθεί από τα τέρατα στον υπολογιστή, στο σινεμά, στα βιβλία, στα freak shows, στα video games και δεν αντιλαμβανόμαστε τα πραγματικά τέρατα που μας απειλούν. Θα πω, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, ότι θα ασχοληθούμε με τα θεατρικά έργα του 20ου αιώνα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς ο 20ος αιώνας υπήρξε φρικαλαίος από την αρχή μέχρι το τέλος του. Τι θα ρυθμίσει κανείς, ξεκινώντας από δύο παγκοσμίους πολέμους, την άνοδο του Χίτλερ και την εξάπλωση του ναζισμού, το κάφτωμα, τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του σταλινισμού, τον πόλεμο στο Βιετνάμ, τη βομβα στη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι, τον πόλεμο στον Κόλπο και στο Ιράκ, τους ίδιους πολέμους, την τρομοκρατία, καθώς και τις βιολογικές καταστροφές, τα όπλα μαζικής καταστροφής, τα όπλα, την κοινοποίηση και τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας με ανεπανόρθωτες ζημιές για το μέλλον του πλανήτη. Το τραγικό επακόλουθο ήταν όλα αυτά τα γεγονότα να αφήσουν τα ίχνη τους στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Αντίστοιχο, όπως σας είπα, συνέβη στις τέχνες και μάλιστα στο θέατρο φορά. Η ιστορική πραγματικότητα του 20ου αιώνα όθησε συχνά τους δραματουργούς να σύρουν αδρές πινελιές πάνω στα έργα τους, από τις οποίες μερικές οδήγησαν στην επινόηση τερατόμορφων πλασμάτων, όπως θα δείτε. Η δυναμία του χρήματος και ο κόσμος του κεφαλαίου είναι άλλος σπουδαίος παράγοντας που σημάδεψε τον 20ο αιώνα, ασφαλώς, και επέβαλε την κυριαρχία του καπιταλισμού εις βάρος των αδύναμων κοινωνικών τάξεων του συστήματος. Επιπλέον, ο θάνατος της θρησκευτικής πίστης και των ιδεολογιών επέτρεψε την κατάδειξη σε μεγαλύτερο βαθμό της υποκρισίας του κλήρου και της εκμετάλλευσης των ανθρώπων μέσω της θρησκευτικής πίστης. Ας φτάσουμε λίγο στην έννοια του κακού. Ο Πρικέρ, στη φιλοσοφική του μελέτη για το κακό, αναφέρει ότι το να κάνεις το κακό σημαίνει ότι αδικείς κάποιον, άρα τον κάνεις να πάσχει. Οι φιλοσοφικές θεωρίες του Φρίντριχ Νίτσε και του Ζαν Μποντριγιάρ, για την προβληματική του κακού, συγκλίνουν στο ότι για να απαντήσουμε στο ερώτημα από πού προέρχεται το κακό, δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε μία αιτία άλλη από εκείνη μιας κακής θέλησης. Αμφίβολα, το πρόβλημα του κακού στα έργα που μελετώνται πηγάζει από τις ίδιες τις πράξεις των ηρώων, για τις οποίες αποφασίζουν και την ευθύνη οι ίδιοι. Από τους αρχαίους χρόνους ως τις μέρες μας, η εικόνα του κακού ταυτίζεται με το δύσμορφο. Ενδιαφέρον εδώ να θυμηθούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δύσμορφου ισχυρού στο Ελισαβετιανό θέατρο και όχι στον 20ο αιώνα, τον Ριχάρδο τον Τρίτο του Σέξπιρ, ο οποίος μάλιστα δηλώνει απερίφραστα ότι εξαιτίας της δυσμορφίας του αποφασίζει να γίνει κακός και φέρει χαρακτηριστικά.
Εγώ είμαι στερημένος από αυτή την ωραία συμμετρία, γιατί με γέλασε στις αναλογίες η δόλια φύση. Παρορφωμένος, ατελής, πριν από την ώρα μου βγαλμένος. Αυτόν τον κόσμο μισοφτιαγμένος, τόσο ακατεμένος κι άχαρος, που μεγαυγίζουν τα σκυλιά όταν τα πλησιάζω. Εγώ λοιπόν, σε τέτοιους μαλθακούς καιρούς ειρήνης, δεν έχω άλλη διασκέδαση για να περνάω την ώρα μου, παρά μονάχα να κοιτάω στον ήλιο τη σκιά μου και να λεβάζω ο ίδιος την ασκήμια μου. Έτσι, αφού είναι αδύνατον να γίνω κι εγώ εραστής και να ευχαριστηθώ ετούτο τον ανέμελο καιρό, πήρα την απόφαση να γίνω αχρίος και κακός και να μισώ τις ειδονές της εποχής μας. Είναι χαρακτηριστικό, λοιπόν, ότι η εξουσία στιγματίζει και παραμορφώνει, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ είδαμε και το αντίστοιχο παράδειγμα και αντίστροφο, θα λέγαμε, ότι ξεκινώντας από τη δυσμορφία, ο Ριχάρδος, αποκτώντας και την εξουσία, έκανε όλα αυτά τα εγκλήματα. Ας επανέλθουμε λοιπόν τώρα στο τερατώδες. Όπως υποστήριξε ο Μισελ Φουκό, το τερατώδες ως φυσική εκδήλωση του παραφύσιν έφερε πάνω του ένα στίγμα εγκληματικότητας. Μέχρι το 18ο αιώνα αυτό. Ενώ από το 19ο αιώνα παρατηρήθηκε μία αντιστροφή αυτής της σχέσης και κάθε εγκληματίας παραβαλόταν με τέρας. Μία πολύ σημαντική παρατήρηση του Φουκό είναι ότι μετά το 1792 συναντούμε τη θεματική της συγγένειας, της ενδεχόμενης συσχέτισης εγκληματία και ηγεμόνα. Ο Φουκό αναφέρει, ο δεσπότης μπορεί να επιβάλλει τη θέλησή του σε ολόκληρο το κοινωνικό σώμα μόνο μέσα από μία κατάσταση διαρκούς βίας. Και συνεχίζει ο Φουκό, ο δεσπότης είναι εκείνος του οποίου η ύπαρξη είναι ένα με το έγκλημα. Εκείνος λοιπόν που η φύση του είναι ταυτόσιμη με κάτι παραφύση. Παρακάτω, καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης της δεσποτικής του εξουσίας, ο τυραννικός βασιλιάς είναι πολύ απλά ένα τέρας. Και όλα τα ανθρώπινα τέρατα είναι απόγονοι του Λουδοβίκου του 16ου, γράφει ο Φουκό, στο έργο του «Η μη κανονική». Πάμε λοιπόν μετά από αυτή την εισαγωγή στο θέατρο. Οι τερατώδεις φιγούρες που παρουσιάζονται στα έργα του 20ου αιώνα αντιμετωπεύουν άλλοτε τους τυράννους που καταδυναστεύουν τις ζωές των ανθρώπων και αυθαιρετούν εις βάρος τους, καταπατώντας το δικαίωμα της ζωής και της ελευθερίας τους, όπως θα δούμε στα έργα «Η Μπι Τύρανος» του Ζαρί, «Δράκος» του Σβάρτς, «Στριπτής» του Μρόζεκ, «Μαθουσάλας» του Ιβάν Γκόλ. Άλλοτε τους αντιπροσώπους του κλήρου που κατέχουν θέσεις εξουσίας, όπως θα δούμε στο ξεφάντωμα στην κόλαση του Γκελντρού. Άλλοτε τους ανίκανους αρχηγούς, όπως θα δούμε στον αρχηγό του Ιονέσκου. Και άλλοτε την αγέλη των υπηκόων που ακολουθούν άκρητα τον ηγέτη, διασπείροντας και εξαπλώνοντας το κακό που προέρχεται από την εξουσία που εκείνος ασκεί, όπως θα δούμε στο Ρινόκερο του Ιονέσκου. Στο έργο «Η επίσκεψη της γυραιάς κυρίας» του Ντίρενματ, το ρόλο της εξουσίας έχει μία πάμπλουτη γυραιά κυρία που ζητά εκδίκηση και στηρίζει την ικανότητα εξαχρίωσης των ανθρώπων στην παντοδυναμία του χρήματος. Ε,
πριν να περάσουμε στον Νιμπή Τύρανο, να πω ότι τα θεατρικά έργα που επιλέχτηκαν ανήκουν στην ευρωπαϊκή δραματουργία και έχουν γραφτεί τον 20ο αιώνα, με εξαίρεση το έργο «Νιμπή Τύρανος», το οποίο ενώ τυπικά δεν ανήκει στον 20ο αιώνα αφού γράφτηκε το 1896, έχει συμπεριληφθεί επειδή αποτελεί ένα σπουδαίο έργο ως προς την ανάδειξη του γκροτέσκου και συνιστά πρόδρομο των τερατωδών μορφών που ακολούθησαν στο θέατρο. Επίσης να πω ότι έγινε μια επιλογή έργων που αποτελούν έργα σταθμούς στη παγκόσμια δραματουργία και δημοφιλείς επιλογές της σύγχρονης σκηνής. Έγινε μια εξαίρεση για το έργο του Γκολ, το Μαθουσάλα, το οποίο δεν έχει παρασταθεί πολλές φορές στη σκηνή του θεάτρου, αλλά αποτέλεσε παράδειγμα για να παρουσιαστεί η τερατώδης φιγούρα του ισχυρού κεφαλαιοκράτη, ο οποίος εδώ αποτελεί μοναδικό παράδειγμα προσωποποίησης του καπιταλιστικού συστήματος. Κριτήριο την περιορισμένη παραστασιογραφία, δεν έλεξα να μιλήσω για άλλα έργα, όπως το Κόκοσκα, τη Σφίγγα και τον Αχυράνθρωπο, του Κοκτώ, τους Νιόπαντρους του πύργου του Άιφελ, του Ζαν Ταρτιέ, την Κλειδαριά κτλ. Έχω περάσει μια διαφάνεια, μισό λεπτό. Θέλω να μείνουμε λίγο στο τερατώδες πριν περάσουμε στον Ιμπή. Προσπαθήσουμε κάπως να... νομίζω είναι μετά, μισό λεπτό. Εδώ να πούμε τι ορίζουμε τελικά τερατώδες, μελετώντας αυτά τα θεατρικά έργα. Στην προσπάθεια προσδιορισμού των συγκεκριμένων μορφών, έχοντας μελετήσει τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, επιχείρησα να κάνω έναν ορισμό. Καθορίζεται λοιπόν ότι με τον όρο τερατώδες γίνεται αναφορά σε μορφές ανθρώπινες ή μη, πραγματικές ή φανταστικές, ζωντανές ή άψυχες, άειλες, οι οποίες ανήκουν στην αισθητική κατηγορία του γκροτέσκου και μπορεί να είναι κωμικές ή και εφιαλτικές και οι οποίες διαθέτουν α, μη κανονικά χαρακτηριστικά. Λογοκάρι ανομαλίες, δυσπλασίες, ψεύτικα μέλη κλπ. Όπως στην επίσκεψη της γυραιάς κυρίας, όπως θα δούμε. Δύο, υπερφυσικά χαρακτηριστικά, λογοκάρι μεγεθυμένες διαστάσεις, πολλαπλότητα μερών του σώματος και άλλα, ή ιδιότητες. Τρίτον, έχουν αποκρουστική ή απεχθή εμφάνιση. Τέταρτον, έχουν ατελή διάπλαση, λόγω χάρη στον αρχηγό του Ιονέσκο, τους λείπει το κεφάλι ή το σώμα κλπ. Και τέλος, έχουν αλόκοτα χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε στο Μαθουσάλα σήμερα, που προσυδειάζουν στη φύση τους. Λόγω χάρη νομίσματα αντί για μάτια, μεγάφωνο αντί για στόμα κτλ. Περνάμε λοιπόν στον Ιμπή Τύρανο του Αλφρέ Ζαρί. Έργο που αποτελεί σταθμό στην εξέλιξη του σύγχρονου θεάτρου. Γράφτηκε αρχικά για να παίζεται ως κουκλοθέατρο και τα πρόσωπα του έργου ήταν ρόλοι για ανδρίκελα. Το στοιχείο αυτό εξηγεί ως ένα βαθμό τη χρήση του γκροτέσκου, αλλά αυτό δεν είναι η μοναδική αιτία που ώθησε τον συγγραφέα να πλάσει μια τερατώδη φιγούρα. Ο του Ζαρί, ο ήρωας, έπειτα από προτροπή της συζύγου του, σκοτώνει το βασιλιά και αναλαμβάνει την εξουσία. Όσο υποφέρει από τις δυσβάσταχτες συνθήκες ζωής και ακολουθεί μάχη με τους Πολωνούς που στρέφονται εναντίον του Ιμπή. Τελικά, χάρη στους στρατιώτες του, ο Ιμπή και η γυναίκα του σώζονται και φεύγουν από τη χώρα με καράβι. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με έναν αντιήρωα. Ο αντιήρωας Ιμπή, αυτού του προκλητικά κωμικού έργου,
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο απάνθρωπους ρόλους της παγκόσμιας δραματουργίας. Έχει πολλές ερμηνείες. Άλλοι υποστηρίζουν ότι αποτελεί ενσάρκωση της πολιτικής αναρχίας. Άλλοι ότι στο πρόσωπό του ο συγγραφέας σατιρίζει την μπουρζουαζία. Και άλλοι ότι πρόκειται για μια προφητική προσωποποίηση όλων των δικτατόρων εκπροσώπων των ολοκληρωτικών καθεστώτων του αιώνα που ακολούθησε. Ο τύραννος Ιμπή δολοφονεί αρχικά για να πάρει το θρόνο και ύστερα για να πάρει στα χέρια του όλες τις εξουσίες που η ληστεία του του υποδεικνύει πως του ανήκουν. Πρόκειται για μια φαρσική σκιαγραφία ενός δειλού, χοντρού, ανόητου και άξιστου ανθρώπου, ο οποίος ταυτόχρονα ενσαρκώνει τον άγριο, επιθετικό και αυταρχικό δυνάστη, εκπρόσωπο του κακού. Ο Γιάσιμπι είναι ένας στιγνός δολοφόνος που εκμεταλλεύεται τους πολίτες, εισπράττει δυσβάσταχτους φόρους, διψάει για χρήμα και τα επιπτωμάτων για να πλουτίσει. Κεντρώνει μόνος του όλες τις εξουσίες και δεν αγαπάει κανέναν εκτός από τον εαυτό του. Ολόκληρος ο λαός της Πολωνίας τον απεχθάνεται και τον κοροϊδεύει. Στην πραγματικότητα, ο τύραννος ενσαρκώνει όλο τον παρολογισμό και τη φρίκη της αυταρχικής εξουσίας, προαγγέλλοντας, όπως σας είπα, τους δυνάστες του αιώνα που ακολούθησε. Δεν είναι τυχαίο που ο Φουκό στις διαλέξεις του για το πρόβλημα της φαυλότητας της κυριαρχίας ή αλλιώς για το πρόβλημα του ανάξιου ηγεμόνα φέρνει ως παράδειγμα τον Ιμπή. Μάλιστα, ο Φουκό αναφέρεται στην γκροτέσκα μηχανική της εξουσίας, συχνά την χαρακτηρίζει, την αποκαλεί Ιμπική. Το πορτρέτο του φρικτού δυνάστη αποτυπώνεται γλαφυρά στην τρίτη πράξη του έργου, όπου ο Ιμπή σκοτώνει τους ευγενείς για να ιδιοποιηθεί την περιουσία τους, σκοτώνει τους δικαστές για να αναλάβει μόνος του τη δικαιοσύνη, σκοτώνει αυτούς που επιβάλλουν τους φόρους για να πράττει τη φορολογία για λογαριασμό του. Ο Παρή, αρνητής του ρεαλιστικού και του ψυχολογικού θεάτρου, διαπλάθει μία καρικατούρα του αντιήρωα Ιμπή, προσδίδοντάς του έναν χαρακτήρα αμήλικτο και χωρίς καμία ψυχολογική απόχρωση που να δικαιολογεί τη σκληρότητά του. Δεν έχει ούτε αξίες, ούτε ιδανικά, ούτε καν κρυφούς πόθους. Μοναδική έγνοια του είναι να ικανοποιεί τις κατώτερες και βασικές του ανάγκες, όπου για να το πετύχει διαπράττει το κακό. Η βιβλία που επιδεικνύει στον πόλεμο, αλλά και η τροπή του σε φυγή και η προσευχή στο Θεό όταν έρχεται αντιμέτωπος με την αρκούδα στο βουνό, είναι οι στιγμές που τον καθιστούν εντελώς γελίο στα μάτια των ευγενών και του λαού του. Ο δραματουργός επέλεξε να δώσει μία γκροτέσκα τερατώδη μορφή στον Ιμπή, προκειμένου να αποτυπώσει την παραμόρφωση που προκαλεί η απληστία, ο αρχισμός και η δίψα για εξουσία. Πολλές είναι οι υποθέσεις σχετικά με τη γέννηση του ονόματος Ιμπή. Υποστηρίχθηκε ότι προέρχεται από το λατινικό Ibex, που σημαίνει αρπακτικό, τις φωνές που βγάζουν οι αρπακτικές κουκουβάγες ή το όνομα του καθηγητή Εμπέρ που εξελίχθηκε σε Εμπέ, Ιμπή. Ένας από τους μελετητές του Ιμπή, ο Νίτζεϊ Λένον, υποστηρίζει ότι το όνομα Ιμπή θυμίζει το γέλιο κάποιου μανιακού προσώπου και ότι ο κακός χαρακτήρας του Ιμπή ταιριάζει με το όνομά του, που είναι εξίσου κακό. Μία ομπομόν υποστηρίζει ότι το όνομά του έχει κάτι πρωτόγονο, τερατώδες και γκροτέσκο. Έχουμε εδώ ένα σκίτσο του ίδιου του Ζαρί για τον αντίρροα του Ιμπή.
Ο Ιμπί του Ζαρί περιγράφεται ως ένα χόντρο και δολιχοκέφαλο πλάσμα που κρατά ένα μπαστούνι, το οποίο σε κάποια σκίτσα του Ζαρί αντικαθίσταται από ένα βουρτσάκι καθαρισμού της τουαλέτας. Το υπερβολικό στοιχείο στην εμφάνισή του, το οποίο τον καθιστά γκροτέσκο τερατώδη, είναι η κοιλιά του, που είναι τεράστια και πλαδαρή. Στη σκίτσα του Ζαρί όπως αυτό, ο Ιμπί απεικονίζεται με μια κοιλιά που άλλοτε έχει ζωγραφισμένη μια σπήρα και άλλοτε περιβάλλεται ολόκληρη από στεφάνια σαν τσέρκια που την περιστοιχίζουν σαν ομφάλιος λόρος και επιδεικνύουν την απληστία του. Η τεράστια κοιλιά του αναμφίβολα είναι το οικαστικό σύστοιχο του χαρακτήρα του και προδίδει τη χυδαία, χονδροειδή και κτηνώδη φύση του. Ο ίδιος ο συγγραφέας του έργου υποστηρίζει στο Question de Theater ότι ο Ιμπί πρέπει να θεωρηθεί ως ένα άγριο δράς και ως εκπρόσωπος του κακού. Η σαρκία του, η λεμαργία που επιδεικνύει σε όλη τη διάρκεια του έργου και οι σκατολογικές του αναφορές, έτσι ξεκινάει και το έργο, η πρώτη λέξη είναι η λέξη σκρατά, αποτελούν ενδείξεις της απραξίας, της καλοπέρασης και της τάσης του να ικανοποιεί μονάχα τις βιολογικές του ανάγκες. Να λοιπόν προκλητικά, και όλο το έργο είναι προκλητικό, αυτό ήταν και ο στόχος του συγγραφέα, εκτός από τη δυσαρμονία και τη δυσαναλογία στη μορφή και στη συμπεριφορά του Ιμπί, που τον καθιστούν τερατώδη, σημαντικό ρόλο παίζει και η σκηνική οδηγία που δίνει ο Ζαρί, ζητώντας από τους ηθοποιούς να παίζουν το έργο με κινήσεις που να θυμίζουν νευρόσπαστα, σαν να πρόκειται για θέατρο μαριονετών. Επίσης, να χρησιμοποιούν μάσκες. Αναμφίβολα, η χρήση προσωπείων, το στυλιζάρισμα και η μηχανική κίνηση των ηθοποιών εντείνει την υπερβολή και τον γκροτέσκο χαρακτήρα του έργου. Επιπλέον, ο Ζαρί δίνει αυτές τις οδηγίες γιατί επιδιώκει να προβάλλει τη ρομποτοποίηση των υπηκόων. Ο συγγραφέας δεν στοχεύει στο να παρουσιάσει τον Ιμπί ως μία τερατώδη φιγούρα που θα προκαλεί μίσος στο θεατή. Αντίθετα, θέλει να προκαλέσει το γέλιο, θέτοντας τη γλοιώδη και άπλιστη συμπεριφορά του ανθρώπου και διακομωδώντας τα κακοσκήμενα κάθε εποχής. Με την κομική φιγούρα του Ιμπί, ο συγγραφέας γελιοποιεί κάθε άνθρωπο που χαρακτηρίζεται από ηλιθιότητα και κυριεύεται από απληστία. Ο Ιμπί είναι εντελώς ακαλλιέργητος. Έχει αισχρή συμπεριφορά και είναι ανίκανος να κυβερνά και να παίρνει αποφάσεις. Είναι τρομακτικός και γελίος ταυτόχρονα. Από την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή, με την αναφώνηση σκρατά, μέχρι το τέλος του έργου, ο Ιμπί παρουσιάζεται ως άξιστος και αποκρουστικός τόσο στην όψη όσο και στη συμπεριφορά του, με τα χοντροκομμένα του σχόλια και την έλλειψη στοιχειώδους ευγένειας. Σύμφωνα με το Ζαρί, η βία και ο τρόμος κυριαρχούν στον κόσμο και το κακό στο τέλος πάντα επικρατεί. Σκοπός του Ζαρί ήταν να φέρει συνειδητά το αστικό κοινό αντιμέτωπο με τη φρίκη της ίδιας του της αυταρέσκειας και της ασχήμιας. Ο ίδιος έλεγε, ήθελα με το άνοιγμα της αυλαίας να φανεί η σκηνή στο κοινό σαν έναν από εκείνους τους παραμορφωτικούς καθρέφτες στα παραμύθια της Le Prince de Beaumont, όπου ο απέσιος κακός εμφανίζεται με κέρατα ταύρου ή κεφάλι δράκου, ανάλογα με τη συγκεκριμένη διαστροφή του. Και δεν προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι το κοινό έμεινε ενεό μπροστά στο απέσιο είδωλό του, το οποίο, όπως το έθεσε έξοχα ο Κατούλ Μεντέ,
αποτελείται από την αθάνατη ανθρώπινη λυθιότητα, την αθάνατη λαγνία, την αθάνατη λεμαργία, τη χαμέρπεια του ενστίκτου που αποκλείεται σε τυραννία. Αποδόσεις αξιοπρέπειας, αρετής, πατριωτισμού και ιδανικών ανθρώπων χορτασμένων. Ό,τι το κακό φαινομενικά ιτάται, ο δραματουργός προβληματίζει το θεατή για την πιθανή περαιτέρω εξάπλωσή του και αφήνει την πικρή υποψία ότι αυτό τελικά δεν μπορεί να εξαλειφθεί. Στο τέλος του έργου, η οικογένεια Ιμπή εξορίζεται από την Πολωνία. Ο Ζαρή δεν προβάλλει τη μύτα του Ιμπή, αλλά αντίθετα, δείχνοντας τον Ιμπή να ταξιδεύει για άλλους τόπους, τονίζει αφενός ότι αφού ο σφετεριστής της εξουσίας κατέστρεψε τα πάντα, ήρθε η ώρα να φύγει. Εταίρου ότι μολονότι ο Ιμπή ιτήθηκε, παρέχεται ελεύθερος να συνεχίσει το ταξίδι και τη δράση του σε άλλη χώρα και να σκορπίσει κι αλλού το κακό και την καταστολή. Θα αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε άλλες τερατώδεις μορφές που εμφανίζονται στο έργο «Ξεφάντωμα στην κόλαση» του Γκελντρόντ. Τα θεατρικά έργα του Γκελντρόντ χαρακτηρίζονται από έντονη μεταφυσική διάθεση και κατακλείζονται από γκροτέσκες τερατώδεις, θα έλεγα, φιγούρες, οι οποίες συνήθως παροδούν τη φύση ή το χαρακτήρα ή κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα των προσώπων. Επιπλέον διαθέτουν κάποιο συμβολικό όνομα. Η θεματική, οι χαρακτήρες και το ύφος των έργων του Βέλγου δραματουργού δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για έργα των οποίων ο μύθος αναδύθηκε από το Μεσαίωνα. Καθώς διαθέτουν έναν ιδιότυπο μυστικισμό, για ατμόσφαιρα, απειλητικές φωτοσκιάσεις, δαίμονες, φαντάσματα, μάγους, πληθώρα υποβλητικών αντικειμένων στη σκηνή όπως ύπολα, εργαλεία βασανιστήριων, τοτέμ, εικόνες Αγίων κτλ. Στο έργο «Ξεφάντωμα στην κόλαση», το τερατώδες εντρίζεται στους ανθρώπους του κλήρου και της εκκλησίας, που κυριεύονται από πάθη, αδυναμίες και ενεργούν με τρόπο απάνθρωπο και ζώδι. Ιδιαίτερα μάλιστα όσο ψηλότερα στην ιεραρχία βρίσκεται κανείς, τόσο πιο άπλιστα και άθλια θα δούμε ότι συμπεριφέρεται. Η γνώδης συμπεριφορά τους και η ηθική τους σύψη αντανακλάται στην γκροτέσκα τερατώδη εμφάνισή τους. Εδώ να επισημανθεί ότι ο Γκελντρόντ δεν δίνει σαφείς οδηγίες για την εμφάνιση των προσώπων, αλλά επικεντρώνεται στην απόδοση ορισμένων στοιχείων και κυρίως στην ιδιαίτερη ονοματοδοσία, που από κοινού χαρακτηρίζουν τον καθέναν από αυτούς. Έτσι, γκροτέσκα εμφάνιση έχει και το πλήθος που περιμένει αγριεμένο να εισβάλλει στο επισκοπικό μέγαρο για να κηδέψει τον Άγιο, σε εισαγωγικά, επίσκοπο. Λοιπόν, ουσιαστικά ο Γκελντρόντ κατορθώνει να αποδώσει με σαρκασμό το μακάβριο πανηγύρι που στείνεται την ημέρα της κηδείας από τους γλοιώδεις κληρικούς, τους γίγαντες χασάπηδες του αγριεμένου πλήθους, το μικρό φάντασμα και μια 90χρονη γριά υπηρέτρια. Η σύνθεση του συγγραφέα θυμίζει πίνακα ζωγραφικής. Ή του Μπος, ή του Μπρίγκελ, του Πρεσβύτερου ή του James Ensor, εδώ όπως σας παραθέτω στην εικόνα. Είναι γνωστή άλλωστε η αδυναμία του Γκελντρόντ για τα έργα των παραπάνω ζωγράφων, από τους οποίους συχνά εμπνέεται προκειμένου να ζωντανέψει μία ιστορία με εικαστική αφορμή τους πίνακές τους. Ας δούμε λίγα πράγματα για την υπόθεση του έργου. Η ιστορία του έργου εκτελείται ως εξής.
είναι η μέρα της κηδείας του επίσκοπου Ιωάννη του Ερημίτη. Κλήρος συγκεντρώνεται στο επισκοπικό μέγαρο της Ιωβούλο Πόλεο, ενώ το πλήθος που συγκεντρώνεται απ' έξω τους αποδοκιμάζει και ζητά να παραλάβει τη σωρό του Άγιου, σε εισαγωγικά, επίσκοπου, όπως τον αποκαλεί και λατρεύει ως θαυματουργό και προστάτη τους. Ο Τίμων, βοηθός επίσκοπος, εξορίζει στους κληρικούς τη ζωή του θανόντος, την αιμονή του στα λατρευτικά είδωλα, την επιρροή που ασκούσε στο λαό και περιγράφει τις τελευταίες του στιγμές πριν δεχθεί τη Θεία Κοινωνία. Όταν όμως τον ρωτούν πώς πέθανε ο Άγιος, εκείνος αποφεύγει να απαντήσει και ορκίζεται ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος. Ξαφνικά πέφτει κεραυνός στα κεφάλια τους. Στο δωμάτιο όπου φυλάσσε τον νεκρό, βγαίνουν έντρομοι οι φύλακες και ανακοινώνουν ότι ο νεκρός σηκώθηκε. Οι ιερείς οπισθοχωρούν. Το πλάσμα του Ιωάννη μπαίνει στην αίθουσα, βγάζει το κερί από το στόμα και παλεύει σαν να θέλει να βγάλει μια θηλιά από το λαιμό του. Ο Σίμων εξηγεί ότι πρέπει να τον πνίγει η όστια που έλαβε. Στο μεταξύ, οι κληρικοί πληροφορούνται ότι το πλήθος βάζει βαρέλια με μπαρούτι στην είσοδο, προκειμένου να προκαλέσει έκρηξη και να εισβάλλει. Ακολουθεί άγρια μάχη ανάμεσα στο Σίμωνα, που κρατά όπλο, και τον Ιωάννη, που κρατά τσεκούρι. Μια 50χρονη υπηρέτρια πλησιάζει τον Ιωάννη, τον ηρεμεί και του ζητά να φτύσει ό,τι έχει στο στόμα του. Εκείνος κάνει μια τελευταία άγρια επίθεση προς τον κλήρο, αλλά η γριά του αποκαλύπτει ότι είναι η μάνα του και τον προστάζει να του συγχωρέσει. Όλης υπακούει, τίνει την όστια και ακολουθεί τη μάνα του που τον οδηγεί στο νεκροκρέβατο για να πεθάνει ήσυχα. Όταν η γριά επιστρέφει, ο Σίμων τη σχώνει την όστια στο στόμα και εκείνη πεθαίνει δηλητηριασμένη. Το πλήθος θρηνεί τον Άγιό του, όταν 10 γίγαντες εισβάλλουν, ρίχνουν κάτω το τραπέζι του δείπνου με τα κρέατα και τα κρασιά, το πτώμα του Ιωάννη και το οδηγούν έξω στο πλήθος. Ο ξεκαρδίζεται, ως τον πιάνει κολικός του εντέρου. Το επιστοπικό μέγαρο βρωμάει σκατήλα, πλήρως γελάει και ξεφαντώνει στην κόλαση. Θα έρθει κανείς, περνάμε από τα σκρατά του ζωή στα σκατά εδώ του Γκελντρότ. Το έργο παρουσιάζει λοιπόν 7 ιερείς, οι οποίοι βρίσκονται σε ηθική κατάπτωση. Κεντρικοί άξονες του έργου είναι η αποκάλυψη της ηθικής των κληρικών και η διαπίστωση της χαμένης θρησκευτικής πίστης. Το κάθε πρόσωπο που εμφανίζεται στο έργο παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα και έχει την αντίστοιχη γκροτέσκα παρουσία. Είναι γκαργούγες που ζωντανεύουν, όπως παρατήρησε ο Ραλφ Ρέμσαρτ. Συγκεκριμένα, ο σαρκόβιος είναι λέμαργος, διαρκώς του τρέχουν τα σάλια όποτε βλέπει φαγητό και δεν περιμένει την ώρα του γεύματος για να ξεκινήσει το φαγοπότι. Ο τριζοκούτης, δώστε προσοχή στα ονόματα που είπαμε, είναι νεκρόφιλος και έχει τη συνήθεια να σκύβει και να κοιτάζει από την κλειδαρότρυπα χωρίς να δυσανασχετεί για την καμπούρα του. Ο μαυρομέλανος είναι κουφός και κυκλοφορεί με ένα τεράστιο ακουστικό κέρας, σαν να έχει ξύλινο αυτί, γιατί θέλει να ακούει κωδωνοκρουσίες και καμπάνες να ηχούν δυνατά. Ο σατανόσκυλος επιδιώκει να εκφωνεί επικίδιο λόγο, ενώ είναι τραυλός. Ο τμωρεάλης είναι ευνουχισμένος, σπιούνος και τρέμει μήπως αντικρίσει τον νεκρό, γιατί φοβάται το θάνατο. Ο Σίμων είναι ρατσιστής και θέλει να εξοντώσει τους Εβραίους, τους Σωμίτες και τους Ερετικούς και πάσχει από κολικό του εντέρου. Ο Δωμάτης τον νεύεται και τον πιέζει να ομολογήσει την ενοχή του και το ανώσιο έγκλημά του. Βλέπουμε όλα λοιπόν εδώ. Λεμαργία, λαγνία, απληστία, έπαρση, νοθρότητα, οργή, ζηλοφθονία,
είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα που χαρακτηρίζουν τον έκφυλο κλήρο, όπως αποδεικνύεται από τις πράξεις του. Μπορεί λοιπόν κανείς να ισχυριστεί ότι πρόκειται για την παρουσία του κακού στον κόσμο και ότι οι μορφές των παπάδων θυμίζουν έναν άγριο χορό άσχημων πλασμάτων στη κόλαση, που αφού επιδοθούν σε όλες τις ανώσιες πράξεις και καταλήξουν στο έγκλημα, στο τέλος ξεφαντώνουν, ξεκαρδίζονται στα γέλια και παραδίνονται στις κατώτερες ανάγκες τους και στα ζωώδια ένστικτα. Συγκρίνοντας τις μορφές που εμφανίζονται στους πίνακες ζωγραφικής των γράφων Μπος, εδώ βλέπουμε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, πίνακα του 1500. Την επόμενη διαφάνεια βλέπουμε του Μπίγκελ, τον πίνακα λεπτομέρεια από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Και στο μεταγενέστερο πίνακα, εδώ, που έχει να κάνει πάλι με τα αμαρτήματα που κυριεύονται εδώ από το θάνατο. Συγκρίνοντας λοιπόν τις μορφές που εμφανίζονται στους πίνακες ζωγραφικής που βλέπουμε με αυτές που περιγράφονται στο έργο του Γκελντρότ, διακρίνεται μια προφανής αντιστοιχία τους με τερατώδεις φιγούρες που ξαφνικά είναι σαν να ζωντανεύουν στο θέατρο. Στο έργο «Ξεφάντωμα στην κόλαση», οι ανθρώπινες αδυναμίες και τα πάθη είναι αυτά που καθιστούν τους ανθρώπους τερατώδεις. Στη Λιτοβολούπολη, όλοι σχεδόν οι άνθρωποι έχουν παραμορφωθεί. Όπως στον Ιμπή Τύρανο του Ζαρί, ο συγγραφέας παρουσιάζει τη σύψη μιας κοινωνίας που έχει διαφθαρεί από τον πλούτο και την απληστία και γελιοποιεί τα μέλη της που κυριεύονται από λεμαργία και από τις κατώτερες ορέξεις τους. Ρόντε φυστά επίσης την προσοχή του θεατή στο θέμα της κρεοφαγίας, από την πρώτη σκηνή του έργου μάλιστα, όπου βρίσκεται στρωμένο το τραπέζι του δείπνου, το οποίο είναι γεμάτο από ζωικά εδέσματα και κρασί, θέλοντας να κάνει έναν έξυπνο, αν και βέβυλο, υπαινιγμό για τη θεία μετάληψη των πιστών που περιλαμβάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εξάλλου, ο Ιωάννης πεθαίνει από το ύπουλο σχέδιο της θείας μετάληψης, κατά την οποία η όστια του κάθεται κυριολεκτικά στο λαιμό, επειδή είναι εμβαπτισμένη σε δυτήριο. Πρόκειται δηλαδή για μια ακραία γελιοποίηση του αδίστακτου κλήρου, όπως στο τέλος του έργου αποδεικνύεται με πρωταγωνιστή το Σίμωνα ότι ενδιαφέρεται μόνο για το σώμα και τις ειδονές του και καθόλου για το πνεύμα. Μια άλλη δραματική δύναμη που αναπτύσσεται στο έργο και μας αφορά είναι εκείνη του φανατισμένου πλήθους που έχει θεοποιήσει τον νεκρό και τον υπερασπίζεται, καθώς και η νοσηρή υποβολή των αισθημάτων φόβου και ενοχής στον άνθρωπο από την Εκκλησία. Η είσοδος των 10 γιγάντων που εισβάλλουν για να πάρουν το σώμα του Ιωάννη εικονοποιεί με γκροτέσκο τρόπο τον όχλο που αναζητά κάποιο πρόσωπο για να το λατρέψει σαν Θεό. Ο συγγραφέας δεν στυλιτεύει δηλαδή μονάχα τον έκφυλο κλήρο με πάθη και τις αδυναμίες του, αλλά ολόκληρο θεσμό κατήχησης και δημιουργίας υπηκόων που τίνεται στους κόλπους της Εκκλησίας και που χρήσει διδάγματα περί ηθικής, αρετής και αμαρτίας. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ότι όσα ο κλήρος επιβάλλει στους ανθρώπους με αυστηρότητα, ίδιος όχι μόνο δεν τα τηρεί, αλλά δεν αισθάνεται και καμία ενοχή για τις αμαρτωλές, όπως ορίζει ο ίδιος, πράξεις του. Θα δώσουμε και πάλι κλίμα, βλέπω να περάσει και η ώρα, για να περάσουμε το έργο του Ιβάν Γκόλ.
Πολ με το έργο του «Μαθουσάλας» ή «Η αιώνια μπουρζουαζία» απεικονίζει την απληστία της πλουτοκρατίας και συλλητεύει τη βία που ασκούν οι κερδοσκόποι εις βάρος των οικονομικά ασθενέστερων. Το έργο περιγράφει τη ζωή της οικογένειας Μαθουσάλα, η οποία απολαμβάνει τα κέρδη της επιχείρησης που έχει και κατορθώνει να διατηρεί αλόβητη τη δύναμή της, ποδοπατώντας ανθρώπους για προσωπικό όφελος και πλούτο. Το όνομα του πατέρα παραπέμπει ευθέως στη μακραίωνη επικράτηση των ισχυρών. Ο πατέρας Μαθουσάλας εκπροσωπεί τον καπιταλιστή που εκμεταλλεύεται κάθε αδύναμο και φτωχό εργάτη στο όνομα του χρήματος. Ο γιος του, ο Φέληξ, δεν έχει γνώμη, δεν ψά για χρήμα και φήμη και πατάει επί πτωμάτων για να τα πετύχει ή να τα διατηρήσει. Στο τέλος του έργου, ο λαός εξεγείρεται, ομά εναντίον του Μαθουσάλα και τον σκοτώνει. Τη θέση του όμως παίρνει ο γιος του, ο Φέληξ, ο οποίος γίνεται ο καινούριος διευθυντής του εργοστασίου και συνεχίζει το έργο του Μαθουσάλα. Το ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή του συγγραφέα να απεικονίσει το γιο, τον Φέληξ, ως ρομπότ, προδίδοντάς του μία γκροτέσκα τερατώδη παρουσία. Η φιγούρα του Φέληξ προωθεί τις επιδράσεις που δέχθηκε ο Γκόλ ασφαλώς από τα κινήματα του φουτουρισμού, του σουρεαλισμού, του εξπρεσιονισμού. Ο Γκόλ υποστήριζε ότι ο μόνος τρόπος για τη δημιουργία ενός νέου είδους θεάτρου, ενός σούπερ ντράμα, όπως το ονόμαζε, είναι εκείνος που χρησιμοποιεί τον γκροτέσκο. Και επισήμανε την αναγκαιότητα της τεχνολογίας, λόγου χάρη του φωνογράφου, της υπερβολής στην απεικόνιση των μορφών, λόγου χάρη υπερμεγέθη αυτιά, άπρα μάτια, ξυλοπόδαρα, καθώς και της χρήσης του φανταστικού στην πλοκή. Στόχος του συγγραφέα είναι να προκαλεί έκπληξη στο θεατή, παρουσιάζοντάς του μία μορφή μη ρεαλιστική. Στο πλαίσιο της παντοδύναμης τυραννικής εξουσίας του καπιταλισμού, ο γιος της οικογένειας Μουσάλ, που τη χρέη γραμματέα στο εργοστάσιο κατασκευής παπουτσιών, ο Φέληξ, είναι πειθαρχημένος άντρας που, αντί για στόμα, έχει ένα χάλκινο μεγάφωνο. Προσέξτε, αντί για μύτη, ένα ακουστικό τηλεφώνο. Αντί για μάτια, δύο κέρματα 5 μάρκων. Αντί για μέτωπο και καπέλο, μια βαθμηχανή. Και πάνω από αυτήν, δύο κεραίες που βγάζουν σπινθήρες όταν μιλάει. Μιλάει μηχανικά. Και έρχεται από κάθε φράση, λέει «Hello, hello». Μια λιγότερο με άνθρωπο και περισσότερο με μηχανή ή με ρομπότ που εκτελεί το καθήκον του, στερείται γνώμης και δουλεύει ασταμάτητα. Η αξιομανία του, η αιμονή του στο καθήκον, η αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων που λαμβάνει σαν να πρόκειται για μηχανή και η σχεδόν φωτογραφική του μνήμη γίνεται αμέσως αντιληπτή από το θεατή όταν ο Φέληξ έρχεται στο Μαθουσάλα και τον πληροφορεί για την κατάσταση που επικρατεί στο εργοστάσιο. Ο συγγραφέας αποδίδει με παράδοξο τρόπο τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Φέληξ, γιατί επιδιώκει να τονίσει την ιδιόμορφη χρήση κάθε μέλους από τον Φέληξ. Συγκεκριμένα, το σώμα του είναι ένα χάλκινο μεγάφωνο, γιατί προφανώς του χρησιμεύει μόνο για τις ανακοινώσεις προς τον πατέρα του σχετικά με ό,τι αφορά την εταιρεία. Δεν χρειάζεται ένα ζωντανό ανθρώπινο στόμα που μπορεί να γευτεί ή να φιλήσει, γιατί χρησιμοποιεί το στόμα του μόνο για ανακοινώσεις. Αλλά η μύτη του δεν είναι φυσιολογική, γιατί αφού ζει και συμπεριφέρεται σαν ρομπότ, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται την όσφρηση. Αντί για μάτια έχει δύο κέρματα 5 μάρκων. Έξι ότι αυτός βλέπει τον κόσμο μόνο ως χρήμα. Είναι δηλαδή σαν να έχει μάτια μονάχα για το χρήμα. Όσο για το επάνω μέρος του κεφαλιού του, όπου βρίσκεται ο εγκέφαλος, ο Φίξ έχει μια γραφομηχανή. Πρέπει να καταγράφει σε αυτήν όσα οφείλει να θυμάται για να μεταφέρει στο Μαθουσάλα Και πάνω από αυτήν, δύο κεραίες που βγάζουν σπινθήρες όταν μιλάει.
κάτι που υποδηλώνει δηλαδή ότι η σκέψη του πετά σπινθήρες όπως οι μηχανές όταν δουλεύουν. Ο γιος του Μαθουσάλα, ο Φέλιξ, αποτελεί μια γκροτέσκα φιγούρα, κομική, θα έλεγε κανείς βέβαια, σε ένα πρώτο επίπεδο, γιατί προκαλεί το γέλιο όταν παρουσιάζεται είτε ως ρομπότ είτε ως φερέφωνο του πατέρα του, αφορέας ειδήσεων. Τελώδης όμως, σε ένα δεύτερο επίπεδο, γιατί έχει χάσει την ανθρώπινη μορφή του και μοιάζει με σύνθετο μηχάνημα. Ο Ρον Γουάιτ ορθά επισημαίνει ότι ο Φέλιξ θα μπορούσε να αποτελεί το καινούριο μοντέλο ανθρώπου που αποκαλεί Modern Telegraphic Man, αν ουσιαζόταν σε ένα φουτουριστικό έργο, λογάρι του Ντεπερό ή του Βασάρη, αλλά το έργο του Γκολ, ο Φέλιξ παίζει διαφορετικό ρόλο. Εύστοχη επιλογή της γκροτέσκας φιγούρας του Φέλιξ αποτυπώνει τον άνθρωπο που η ζωή του περιορίζεται στο να υπηρετεί με την εργασία του το χρέος του απέναντι στο εργοστάσιο για απόκτηση χρημάτων, ο ξένος προς αξίες και συναισθήματα, όπως η αγάπη. Γι' αυτό άλλωστε το μόνο που αναγνωρίζει ο Φέλιξ είναι το κύρος της οικογένειας και δεν επιτρέπει στο Χόμπολ σε βίκο φοιτητή που άφησε έγκυο την αδερφή του στο έργο να σπηλώσει την τιμή της οικογένειάς του. Είναι χαρακτηριστική η σκηνή όπου ο Φέλιξ ζητά από το φοιτητή να αυτοκτονήσει και όταν εκείνος αρνείται, ο Φέλιξ τον πυροβολεί. Πρόκειται προφανώς για ένα ανελαίητο τέρας με την όδη συμπεριφορά όπου είναι ο πατέρας του ο Μαθουσάλας. Όταν σε όλο το έργο ο συγγραφέας απεικονίζει τον Μαθουσάλα ως ένα ρατσιστή ασυγκίνητο, ανελαίητο δυνάστη με πρισμένη κοιλιά, τη στιγμή που οι άνθρωποι που ανήκουν στην εργατική τάξη δεν έχουν να φάνε, είναι βέβαιο ότι και ο Φέλιξ πρόκειται να υιοθετήσει την ίδια συμπεριφορά ως γνήσιος απόγονος του Μαθουσάλα. Ο Χολ, με το έργο του, καυτηριάζει την απάνθρωπη συμπεριφορά κάθε επιχειρηματία προς τους εργάτες του, που εκμεταλλεύεται, δεν τους αμείβει για την εργασία που προσφέρουν και τους απειλεί με βία προκειμένου να μην απεργήσουν και να μην διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ο συγγραφέας σκόπιμα επέλεξε να αποδώσει με γκροτέσκο τρόπο τον Φέλιξ και όχι τον Μαθουσάλα, θέλοντας να κάνει ένα πικρό σχόλιο για το γιο, ο οποίος θα συνεχίσει τη δράση του πατέρα με ακόμα πιο σκληρό τρόπο, όπως είπαμε, αφού έχει χάσει εντελώς την ανθρώπινη φύση του και μετατραπεί σε μια απάνθρωπη μηχανή. Η όψη του Φέλιξ κατοπτρίζει το τερατώδες αποκοίημα του Μαθουσάλα. Ο Φέλιξ μετατράπηκε σε τέρας, το οποίο για να επιβιώσει θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο εις βάρος των κατώτερων κοινωνικά ομάδων και όχι μόνο. Γιατί το καπιταλιστικό σύστημα, για να μπορέσει να επιβιώσει, επεμβαίνει με ολέθριο τρόπο στην παιδεία, στη δικαιοσύνη και την κοινωνικοπολιτική ζωή των ανθρώπων και στον πολιτισμό γενικότερα. Το ζήτημα είναι τι αθέμητα μέσα θα χρησιμοποιήσει ο Φέλιξ τέρας, ο οποίος αισθάνεται πανίσχυρος και θεωρεί ότι μπορεί να ασκεί κάθε είδους εξουσία στους πολίτες, όπως και ο πατέρας του. Γιατί ο Μαθουσάλας και ο Φέλιξ αντικατοπτρίζουν την κλασική περίπτωση του καπιταλιστή που αποσκοπεί στο να αυξάνει με όλα τα μέσα την παραγωγή και να περιορίζει με όλα τα μέσα το κόστος. Με την τερατώδη όψη του Φέλιξ, το έργο του Γκολ ξεκάθαρα προειδοποιεί για την ανθρωπολογική μετάλλαξη του ανθρώπινου όντος σε homo economicus και σε homo computans. Ο Κύριος Καστοριάδης υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος μετατρέπεται σε homo economicus όταν το οικονομικό κίνητρο υποκαθιστά όλα τα άλλα. Και μετατρέπεται σε homo computans όταν η ζωή του διαποτίζεται από την νοοτροπία του υπολογισμού και του κέρδους. Όπως δηλαδή συμβαίνει και στην περίπτωση του Φέλιξ.
Ο συγγραφέας, σαφώς επηρεασμένος από το κίνημα του φουτουρισμού, δίνει στο Φέλιξ τη μορφή μιας απάνθρωπης μηχανής που αποτελεί προϊόν της καπιταλιστικής κοινωνίας, η οποία αποσκοπεί στην ανισότητα της κατανομής του πλούτου και των προνομίων. Μια προσπάθεια εντοπισμού του βαθμού επίδρασης που άσκησαν οι ιδέες του κινήματος του φουτουρισμού στον Γκολ, είναι αναγνωρίσιμη η ιδιότυπη χρήση των λεκτικών μηνυμάτων του Φέλιξ, που μιλάει με τρόπο τελεγραφικό και ελλειπτικό, καθώς και η πλήρης απουσία ανθρώπινης υπόστασης στη μορφή του. Ο Φέλιξ εδώ παρουσιάζεται ως ρομπότ και παραπέμπει ξεκάθαρα στα αυτόματα που παρουσίαζε το μηχανικό θέατρο του Ιταλικού φουτουρισμού, τα οποία απεικόνιζαν την πλήρη απαλυφή οποιοδήποτε ανθρώπινου στοιχείου. Άλλωστε, στο έργο υπάρχει και ένα πραγματικό ρομπότ που χρησιμοποιείται για να διασκεδάζει το Μαθουσάλα, λέγοντας το ανέκδοτα για Εβραίους. Η λύπη του Εβραίου, βέβαια, υποδεικνύει με ειρωνικό τρόπο τον κινησμό του Μαθουσάλα απέναντι σε όσους θεωρεί κατώτερους. Στο τέλος του έργου, μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Φέλιξ παίρνει τη θέση του Μαθουσάλα και γίνεται το πρότυπο του μεγαλοαστού που ποτέ δεν πεθαίνει. Το ρομπότ συνεχίζει να λέει ανέκδοτα και ακούγεται ένα γέλιο ίδιο με του Μαθουσάλα. Με αυτό το γέλιο, ο συγγραφέας υπενήσεται ότι ο Μαθουσάλας επέζησε. Αυτό εξηγεί και τον τίτλο του έργου «Η αιώνια μπουρζουαζία». Γιατί, όπως ορθά επεσήμανε ο Ραλφ Ρέμσαρτ, ο Μαθουσάλας δεν παραμένει μονάχα άφθαρτος, δυστυχώς και αμετάβλητος. Το έργο του Γκόλ υπενήσεται τη διαχρονική διαδικασία της απανθρωποποίησης του ανθρώπου. Ο συγγραφέας ομολογεί. Η εποχή μας είναι πλέον βιομηχανική. Τι σημαίνει να τη γελιοποιούμε με σκληρό και ειρωνικό τρόπο. Να γελιοποιούμε την ατιμία. Να γελάμε με τους εαυτούς μας μέχρι θανάτου. Μια ο θάνατος είναι η τελευταία έκπληξη που μπορεί να μας κάνει λιγάκι να ξεφύγουμε από την ανία μας. Θα τελειώσουμε το σημερινό πρώτο μέρος που αφορά στα τέρατα που κατέχουν θέσεις εξουσίας ή που κατέχουν θέσεις εξουσίας που μεταλλάσσονται σε τέρατα. Θα τελειώσουμε με το έργο «Ο δράκος» του Σβάρτς. Στο έργο του Σβάρτς, ένας δράκος διοικεί τυραννικά μια πόλη, ώσπου ένας υπότης, ο Λανσελότος, έρχεται αποφασισμένος να τον σκοτώσει για να απαλλάξει τους κατοίκους της πόλης από την παρουσία του. Μήπως όμως, ο υπότης διαπιστώνει ότι οι πολίτες έχουν συμβιβαστεί και κανείς τους δεν αντιδρά. Στο τέλος, ο δράκος ιτάται και ο λαός ζητά από τον νέο τους αρχηγό, τον Λανσελότο, να τους διαπαιδαγωγήσει και να σκοτώσει αυτός το δράκο που έχει φωλιάσει μέσα στον καθένα τους. Ο τύραννος δράκος αποδίδεται εδώ ως μία μη ρεαλιστική φιγούρα παραμυθιού. Είναι κατώδη στην όψη και μάλιστα η εικόνα του παραπέμπει στον αρχαίγονο δράκοντα που μορφοποιεί το χάος στις μυστικές κοσμογονίες και αποτελεί σύμβολο του κακού σε όλες τις αρχαϊκές παραδόσεις και στις θρησκείες των λαών. Μια τέτοια μορφή προξενεί αποτροπιασμό αλλά και δέος. Το τέρας διαθέτει υπεράνθρωπη δύναμη. Η περιγραφή που ακολουθεί είναι χαρακτηριστική από το έργο. Είναι ένα βρωμερό ερπετό με τρία κεφάλια, τέσσερα πόδια, πέντε νύχια σε κάθε πόδι, μεγάλα σαν κέρατα ελαφιού και κοφτερά σαν μαχαίρια. Βάζει φωτιές που καίνε ολόκληρα δάση. Πληρά λέπια και γερά που ούτε με διαμάντι δεν κόβονται. Και είναι ψηλός σαν εκκλησία. Με φτερά του πετούσε και ανάδυνε εκείνη τη φοβερή ψαρίλα. Μέχρι το παραμύθι,
ο συγγραφέας καταφθώνει να αποδώσει με ρεαλιστικό τρόπο μια ιστορία που έχει αντιδικτατορικό χαρακτήρα και να ασκήσει κριτική στον άνθρωπο που υποτάσσεται αδιαμαρτύρητα στο δυνάστη, ο οποίος του παρουσιάζεται ως πανίσχυρη και ανίκητη δύναμη προκειμένου να τον εξουσιάζει. Η δύναμη του Λανσελότου συνιστά την πλήρη απομυθοποίηση και τον εξευτελισμό του δράκου, που τα χρόνια κυβερνούσε ανενόχλητος και σκορπούσε τον τρόμο και τον πανικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σκηνή της μάχης ο συγγραφέας δεν παρουσιάζει τον τερατώδη δράκο στη σκηνή, αλλά φέρνει στη σκηνή τους πολίτες να παρακολουθούν και να μεταδίδουν τα γεγονότα που συμβαίνουν. Μήπως τελικά η τερατώδης εικόνα του δράκου είναι μια προβολή των αισθημάτων του λαού για το δικτάτορα? Ο Πάρτς με το έργο του δεν σκιαγραφεί μόνο ένα δυνάστη, αλλά ταυτόχρονα θίγει το φαινόμενο της υποταγής στον ισχυρό και της αδράνειας του χειραγωγημένου από την απλητική εξουσία πλήθους. Ο φόβος του λαού για οποιαδήποτε αλλαγή της τάξης των πραγμάτων και η ανασφάλεια απέναντι στην καινούργια κατάσταση που θα προκύψει ενισχύει το μυσαλόδοξο ηγέτη και καθιστά ανέφικτη την αποπομπή και την πτώση του, εμποδίζοντας την εκδήλωση οποιασδήποτε εξέγερσης και καταπνίγοντας κάθε φωνή διαμαρτυρίας. Οι πολίτες ανήμποροι να αντισταθούν, επιτρέπουν στο δικτάτορα να καταπατά τα δικαιώματα και την ελευθερία τους και επαναπαύονται σε έναν τρόπο ζωής που τους επιτρέπει να ζουν μία ήσυχη αλλά ανελεύθερη ζωή, αποκλεισμένη από την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου τους. Το κακό στο έργο του Σβάρτς πηγάζει όχι τόσο από την καταπάτηση της ανθρώπινης ελευθερίας από την πλευρά του δυνάστη δράκου, αλλά κυρίως από την πρόκληση ενός κλίματος φόβου και τρομοκρατίας, το οποίο οδηγεί το λαό στην αδράνεια. Έτσι, η αδράνεια του ενδεούς καταλήγει να συμβάλλει στην εξάπλωση του κακού. Η παθητική στάση των κατοίκων στο δράκο επιτρέπει τη διατήρηση της τυραννίας και ενισχύει το κλίμα τρομοκρατίας και μυστικοπάθειας μεταξύ των πολιτών. Η νέα παρέμβαση του Λανσελότου γεννά ερωτηματικά. Έρχεται και πείθει τους πολίτες ότι πρέπει να νικήσουν το φόβο τους για την αλλαγή και να ζήσουν ελεύθεροι. Επίσης, οι κάτοικοι ζητούν από τον Λανσελότο να τους διαπαιδαγωγήσει και να σκοτώσει αυτός το δράκο που έχει φωλιάσει μέσα στον καθένα τους. Αλλά μήπως έτσι ξεκινά μία νέα σχέση εξάρτησης ανάμεσα στο λαό και τον Λανσελότο, ο οποίος χρήεται νέος αρχηγός? Με αυτή την πιθανή εξέλιξη να εωρείται, ο συγγραφέας, βαθιά επηρεασμένος από την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη Ρωσία μετά την άνοδο του Στάλιν, εκφράζει την αγωνία και την απογοήτευση για την ουτοπία οποιασδήποτε επανάστασης που μπορεί το τέλος να μετατραπεί σε μια νέα δικτατορία. Το έργο του Σβάρτς θέτει σημαντικά ερωτήματα. Μήπως τελικά τα τέρατα που πολεμάμε είναι εκείνα που έχουμε κατασκευάσει? Ποιο είναι αυτό το τέρας δράκος που εντοπίζει ή κατασκευάζει σε κάθε εποχή η ανθρωπότητα? Άραγε, το τέρας βρίσκεται ανάμεσά μας ή μέσα μας? Πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουμε για να το νικήσουμε? Μπορεί η κοινωνία να αλλάξει από τη βούληση κάποιου επαναστάτη Λανσελότου, αν ο λαός δεν αναλάβει δράση και κουβαλά την απογοήτευση του παρελθόντος? Αξίζει ο κάθε Λανσελότος να θυσιάζει τη ζωή του για ανθρώπους βυθισμένους στην άγνοια και στην αδράνεια? Μήπως αυτός που πολεμάει τέρατα, όπως εδώ ο Λανσελότος, γίνεται και ο ίδιος τέρας δυνάστης στο τέλος? Πού βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στην ατομική και την κοινωνική ευθύνη? Εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος είναι την επόμενη Δευτέρα.
με τα έργα «Ερινόκερος και αρχηγός του Ιονέσκο», «Το στριπτίζ του Μρόζεκ», «Η επίσκεψη της γυραιάς κυρίας του Ντίρενματ» και «Ο Μέγας Μπεϊζάχ του Γιώγα». Θα μπορούσαμε στο τέλος να συζητήσουμε για όλα τα έργα και του πρώτου μέρους και του δεύτερου και να εξάγουμε αρκετά συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει και τώρα κάποια ερώτηση ή κάποιο σχόλιο από κάποιον. Να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα. Είστε όλοι καλά και μακάρι να ξανατηλεσυναντηθούμε την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Είστε καλά.